Smurfies, δεν μάθουν εδώ τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς ήρθατε σε ένα vlog. Κάνουμε ένα vlog. Αρχικά δεν ξέρω πώς θα είναι ο ήχος, γιατί αυτή τη στιγμή κάνω record από το κινητό μου τον ήχο και αυτή τη στιγμή τραβάω από την κάμερα. Οπότε ελπίζω να είναι καλός. Το μικρόφωνο είναι ακριβώς εδώ πέρα, οπότε θα μιλάω κάπως έτσι, λες και είναι μικρόφωνο. Δεν είναι τίποτα ξεχωριστό το vlog, απλώς ξέρω εγώ, βασικά πρέπει να αφήσω κάπου την κάμερα και δεν έχω που να την αφήσω. Άμα την αφήσω τώρα στα στάχια εδώ πέρα. Αυτό είναι πολύ χάλια. Πάρα πολύ χάλια. Βασικά είναι κάτι στάχια εδώ πέρα, παιδί μου. Εδώ. Όλα καλά είναι. Δεν είναι τόσο άσχημα. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς ήρθατε σε ένα vlog στο κανάλι. Δεν κάνω πάρα πολλά vlogs έτσι, γενικά, αλλά αυτό είναι ένα vlog. Βασικά πήγαμε μια βολτούλα. Είμαστε στην εξοχική Αίγινα. Δεν θέλω να βγάλω την κάμερα, γιατί αυτή τη στιγμή θα πρέπει να την ξαναβάλω. Βασικά, κοιτάξτε. Όπως πρέπει να δείξα λίγο στην αρχή, είμαστε σε μια παραλία. Άμα κατέβετε λίγο, άμα κατέβεις εδώ πέρα, ξέρω εγώ τα σκαλιά. Αυτά τα σκαλιά εδώ πέρα, άμα τα κατέβεις. Πας αυτή εδώ πέρα την παραλία, η οποία είναι σχετικά ερημική, γιατί έχει, ξέρω εγώ, πολλά φύκια και το ένα και το άλλο. Και δεν είναι, ας πούμε, δεν πηγαίνει πολλοί κόσμος, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη σαν παραλία. Προσωπικά, όταν ήμουν μικρός, βασικά ερχόμουν συνέχεια με τον παππού μου, ιστορίες του Γερομάφιν, ξέρω εγώ. Ερχόμουν με τον παππού μου πολύ συχνά και ξέρω εγώ τώρα είναι σχετικά ερημική. Βασικά και τότε ερημική ήταν, γιατί και τότε είχε φύκια. Απλώς, εντάξει, δηλαδή ήθελα να βγάλω ένα βιντεάκι, vlog φάση και ξέρω εγώ βίντεο. Και λέω πού να πάω και θυμήθηκα, ξέρω εγώ, έτσι πως περπάταγα πηγαίνοντας κάτω προς την πόλη. Όσοι έχουν έρθει να ξέρουν πως είναι, δηλαδή ότι υπάρχει η πόλη και γύρω γύρω είναι κάτι σαν χωριδάκι. Εγώ μένω 15 λεπτά με τα πόδια από την πόλη. Και έτσι πως περπάταγα να κατέβω προς την κάτω προς την πόλη. Είδα αυτό το μέρος και λέω ωραία, θα κάνω ένα βιντεάκι εδώ πέρα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν περιοχή. Αρχικά δεν υπάρχει κανείς, οπότε δεν υπάρχει κάποιο άτομο που μπορεί να σου πει, ξέρω εγώ, έχει μια κάμερα, τι κάνει αυτός, ξέρω εγώ, τι παίζει μαζί του. Και επίσης είναι όμορφα, είναι πραγματικά όμορφα. Και ήθελα να κάνω ένα βιντεάκι έτσι, γιατί πραγματικά μου αρέσει, ρε παιδί μου, αυτό εδώ πέρα, εκεί. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο, όπως είδατε και στον τίτλο, μιλάει για αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα αρχικά, επειδή φαίνεται ανάποδα, γράφει muffin, ωραία. Για να μην με κράξετε κάτω στα comment σε φάση «Ω, Muffin, γιατί έκανες τατουάζ, ξέρω εγώ, το όνομά σου, ενώ, ξέρω εγώ, σε 50 και 60 χρόνια που θα σου είχε μείνει το τατουάζ, θα έχεις σταματήσει το κανάλι και, ξέρω εγώ, και πολλά κράξιμο, ρε παιδί μου, τώρα ακούω τα πυρολογιά σας, πα, 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 έτσι να κομπανονιούνται». Θα σας πω ότι είναι χένα, δηλαδή μετά από ένα μήνα φεύγει. Αν και το ξανακάνω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα η χένα. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο, αλλά προσωπικά αυτή τη στιγμή το έχω στο χέρι μου και το χαίρομαι. Και κατά δεύτερον, φεύγει μετά από λίγο, οπότε δεν είναι κάτι μόνιμο. Και γενικά δεν μου αρέσει. Δηλαδή, δεν νομίζω να κάνω ποτέ μου κάποιο τατουάζ. Μπορεί, ξέρω εγώ, σε λίγα χρόνια να κάνω, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι σε φάση δεν χρειάζεται να κάνω ένα τατουάζ, αφού μπορώ να κάνω χένα. Και γενικά υπάρχουν άλλοι τρόποι, ξέρω εγώ, να κάνεις, ξέρω εγώ, ένα τατουάζ το οποίο να μην είναι μόνιμο. Ωραία. Όπως είπα, είναι χένα, γράφει το όνομά μου Muffin, όπως βλέπετε. Δεν γράφει Σταύρος, γράφει το όνομά μου που είναι Muffin. Γιατί έχω δεθεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο όνομα, το Muffin, γιατί. Story time. Το κανάλι τώρα στο Σεπτέμβριο κλείνει 3 χρόνια και έχω δεθεί πάρα πολύ με το κανάλι. Βασικά, με το που ξεκίνησα το κανάλι, όλη η ζωή μου έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει πάει προς το καλύτερο και έχει αλλάξει υπερβολικά πολύ. Πραγματικά. Δηλαδή, άμα σύγκρινα τον εαυτό μου πριν 3 χρόνια με τον εαυτό μου που είναι τώρα, πραγματικά θα. Δεν ξέρω. Είναι πραγματικά, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο δεν μπορώ να το συγκρίνω, γιατί είμαι εντελώς άλλος άνθρωπος και το χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι εγώ, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή είμαι εγώ. Είμαι όπως θα ήθελα να ήταν ο αυτός μου. Δηλαδή, ο αυτός μου πριν 3 χρόνια με βλέπε τώρα, λογικά θα με καμάρωνε. Λογικά. Δεν ξέρω, φαντάζομαι πως ναι. Υποθέτω. Ελπίζω. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά το ελπίζω, τουλάχιστον. Ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα είναι αλήθεια. Ότι έχω βρει παρέες και φίλους, ξέρω εγώ, που μιλάω καθημερινά και
βγαίνω μαζί τους και εδώ στην Έλληνα και λόγω του YouTube είναι όντως και αυτό αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί πήγε έτσι το βίντεο. Εγώ θέλω να μιλήσω για το τουάζ και μιλάω πάλι για τα 3 χρόνια. Παιδιά, ειλικρινά κάνω του πιο παράξενου συνειρμού. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή ήθελα να μιλήσω για το Κιδιχιανά και κατέληξε εκεί το βιντεάκι. Όχι ότι με πειράζει, απλώς έτσι έω είναι πράγματα που ξέρετε και θέλω να μιλήσω για αυτά. Ότι είμαι διαφορετικός, νομίζω μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Έχω κάνει και βίντεο reaction για το πόσο αλλάξει. Και πραγματικά όντως έχω αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή η ψυχολογία μου, το πώς σκέφτομαι, το πώς πράττω σωματικά εγώ και ψυχολογικά. Ελπίζω προς το καλύτερο πάντα, γιατί ποτέ δεν είμαστε σίγουροι ποιο είναι το καλύτερο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είμαι σε ένα καλό σημείο. Σε 5 χρόνια μπορώ να λέω ότι βλακίες έκανα. Δηλαδή που θα γίνει αυτό? Πάντα γίνεται αυτό. Δηλαδή τώρα λέω ότι βλακίες έκανα μικρός. Σε 2-3 χρόνια θα λέω τι βλακίες έκανα τώρα. Γιατί έτσι γίνεται πάντα. Τέλος πάντων, όσο για το τατουάζ, για τη χένα, θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ την Κάτια. Η Κάτια είναι η σερβιτόρος στο μαγαζί που δουλεύω. Εγώ αρχικά δουλεύω σε σερβιτόρος σε μια πιτσαρία. Πολύ κοντά θα υπάρχει βίντεο challenge για σε φάση να φάω μια πίτσα. Ωραία. Θα υπάρχει πολύ κοντά βίντεο challenge σε αυτό το μαγαζί. Γιατί προφανώς δουλεύω εκεί πέρα, οπότε έχουμε κανονίσει. Γιατί με δείχνει τόσο σκοτεινό? Ωραία, εντάξει, βελτιώθηκε. Γιατί ξέρω εγώ δουλεύω εκεί και τα έχουμε κανονίσει με το αφεντικό και τους υπόλοιπους, ξέρω εγώ εκεί πέρα, όλα τα παιδιά. Καλά παιδιά, τέλος πάντων. Ναι, εγώ είμαι πιο μικρός. Τέλος πάντων. Και τα έχουμε κανονίσει, οπότε υπάρχει κοντά στα βίντεο challenge. Θέλω να ευχαριστήσω όπως ξανά είπα την Κάτια, γιατί μου έκανε τυχαίνα τσάμπα. Σε φάση, έλα στην κάνω, ρε φίλε, έλα σου κάνω τυχαίνα, έτσι. Και σπαδάλισα και το χρόνο της και ξέρω εγώ, την υπομονή της, φαντάζομαι, δεν ξέρω, μάλλον κάτι τέτοιο. Τώρα για vlog αυτό είναι λίγο μικρό, αλλά δεν θέλω να το κλείσω εδώ πέρα. Θέλω να σας πω ότι στο κανάλι γενικά δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει η φάση. Δηλαδή ότι στάνταρ θα υπάρχουν βιντεάκια σαν αυτά που βλέπετε τώρα. Θέλω να κάνω πράγματα πολλά, απλώς το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαι σε μια κατάσταση αναμονής για το που θα περάσω ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να περάσω και Κρήτη. Οπότε αν περάσω Κρήτη θα έχουμε ένα μικρό θέμα και σαν κανάλι αλλά και σαν και εγώ. Απλώς άμα περάσω Κρήτη θα πάω, θα κάνω την εγγραφή και μετά απλώς θα γυρίσω Αθήνα, γιατί μάλλον αυτό θα γίνει και θα περιμένω τη μεταγραφή. Απλώς τώρα είμαι σε μια κατάσταση αναμονής, γιατί περιμένω να δω που θα περάσω και άμα περάσω Αθήνα να πάω να εγκαταστήσω την βάση μου την κανονική. Το οποίο εννοείται πως θα υπάρχει βίντεο για τη βάση μου, το πως θα είναι το μαφινόσπιτο σε λιγότερο από ένα μήνα βασικά, σε 1,5 μήνα. Θα φτιάξω το μαφινόσπιτο, το οποίο ελπίζω να είναι ωραίο, ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Θέλω να το φτιάξω ακριβώς όπως θέλω, δηλαδή θέλω να το κάνω on fleek, on point, να είναι όλα τέλεια. Και πραγματικά είμαι σε μια κατάσταση αναμονής, εννοείται πως υπάρχουν βίντεο όπως βλέπετε στο κανάλι αυτή τη στιγμή και υπάρχουν και πριν 3-4 μέρες. Συνεχίζω τα βίντεο, δεν είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελα, τα βίντεο που θέλω να κάνω είναι λίγο πιο... Θα ήθελα να κάνω λίγο πιο εξειδικευμένα βίντεο. Απλώς υπάρχουν αυτά. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ τώρα. Και σε λίγο καιρό ελπίζω τουλάχιστον να κάνω ακόμα καλύτερο content, ώστε εσείς να μπορείτε να βλέπετε πολύ καλύτερο content. Βασικά, αυτή τη στιγμή είμαι σε μια κατάσταση όπως ξαναλέω αναμονής και περιμένω τα καλύτερα. Και ελπίζω και για εσάς, ώστε να βλέπετε και εσείς καλύτερο υλικό. Δηλαδή, θέλω να κάνω πολλά πράγματα για το κανάλι, γιατί αυτή τη στιγμή το κανάλι είναι η ζωή μου. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Είναι σε φάση, είμαι ο Muffin. Αυτό δεν γίνεται να ξεχαστεί, τουλάχιστον από μένα. Μπορεί ξέρω εγώ να γίνει κάτι ρε παιδί μου και να με κράξει όλο το YouTube, αλλά εγώ θα συνεχίζω να είμαι ο Muffin και αυτό δεν θα σταματήσει τουλάχιστον για πάρα πολύ καιρό. Και βασικά ευχαριστούμε πάρα πολύ με αυτή τη φάση, οπότε δεν βρίσκω λόγο για να σταματήσει. Βασικά αυτό, ότι βίντεο θα έχουμε πολύ συχνά στο κανάλι, όπως βλέπετε ήδη προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο.
Και θα έχουμε ακόμα κι άλλο ό,τι καλύτερο. Απλώς μέχρι να εγκατασταθώ σε μια βάση, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι λίγο. Τρέχω με τη δουλειά, τρέχω με βόλτες. Το ξέρω ότι δεν είναι σωστή δικαιολογία, θα μπορούσα να σας πάρω για vlog. Αλλά γενικά λίγο τρέχω, άντε σπίτι να κάτσω 3-4 ώρες και όσο κοιμάμαι. Φτάνουν βέβαια να μου πείτε για ένα βίντεο. Και προσπαθώ να κάνω αυτές τις ώρες που είμαι σπίτι ένα βίντεο. Και όσες δεν είμαι, όπως βλέπετε, τώρα κανονικά πηγαίνω μια βόλτα και αυτό. Λοιπόν, ήμουν ο Muffin, μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε, γεια σας. Λοιπόν, το ξέρω ότι έκλεισα λίγο το vlog λίγο απόδομα. Αλλά σε φάση είδε κόσμος και κοίταζε, ήταν κάτι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι και με βλέπαμε παράξενα. Οπότε, ναι, αυτό. Έκλεισα το vlog λίγο απόδομα. Ήμουν ο Muffin, μέχρι την επόμενη φορά. Κάντε ένα like, ένα subscribe, ξέρετε εσείς, ένα comment κάτω, κάντε ένα comment. Αφήστε τα comment σας έτσι τα αφήνετε. Και μέχρι την επόμενη φορά, άλλε με, γεια σας.